συναγερμό σήμανε στις τοπικές υγειονομικές αρχές ο εντοπισμός τριών μεταλλαγμένων στελεχών του ιού, δύο με την νοτιοαφρικανική και ενός με τη βρετανική μετάλλαξη, μεταξύ των κρουσμάτων των τελευταίων ημερών στα Γιάννενα. Όπως είναι φυσικό, η ανακοίνωση την Κυριακή από τον ΕΟΔΗ μετά την γονιδιωματική ανάλυση σε σύνολο 382 δειγμάτων από διάφορες περιοχές της χώρας, στην περίοδο 29 Δεκεμβρίου έως 2 Φεβρουαρίου, ενέτεινε την ανησυχία για την πορεία διασποράς του ιού, όπου παρατηρείται αύξηση των κρουσμάτων, παράλληλα όμως και για την πορεία του εμβολιαστικού προγράμματος. Μέχρι στιγμής βέβαια, σε τοπικό επίπεδο, η κατάσταση θεωρείται πλήρως ελεγχόμενη. Τα κρούσματα έχουν απομονωθεί από την πρώτη στιγμή, ενώ εξαντλητική ήταν και εξελίσσεται η διαδικασία ιχνηλάτησης των επαφών τους. Πρόκειται για άτομα που ήρθαν από άλλες περιοχές στα Γιάννενα, όπου και εντοπίστηκαν, όπως ανέφεραν ο Αλέξανδρος Καχρημάνης και ο Μωυσής Ελισάφ αντίστοιχα, απευθύνοντας έκκληση προς τους πολίτες για αυστηρή τήρηση των μέτρων, προειδοποιώντας τους για ένα δύσκολο δίμηνο που έχουμε μπροστά μας. Θέλω να σας πω ότι αυτά ήρθανε κάποιοι που ήρθαν από αλλού, ξέρουμε ποια είναι, τα έχουμε σε ιχνηλάτη συνεχή και όπως κάνουμε με ό,τι υπάρχει στην περιοχή μας. Θέλω επίσης να σας πω ότι από δύο κοινωνικές εκδηλώσεις προέρχονται αυτοί οι αριθμοί που βλέπετε να ανεβάζουν τον πήχη πιο ψηλά στα θετικά στην περιοχή μας. Και ενώ έχουμε πει πάρα πολλές φορές ότι οι κοινωνικές εκδηλώσεις είτε χαράς είτε λύπης πρέπει να γίνονται με ελάχιστο αριθμό, μόνο με τους οικείους, δυστυχώς κάποιοι δεν κρατάνε αυτά τα πράγματα και τα βρίσκουμε μπροστά μας. Μας το ρίβησαν όλους. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να υπάρξει πανικός, πρέπει να υπάρχει όμως επαγρύπνηση. Το είπαμε και πριν λίγες μέρες, έχουμε περίπου ένα δεκαήμερο που έχουμε περισσότερα κρούσματα στην πόλη. Είχαμε ηρεμήσει για κάποιο μεγάλο χρονικό διάστημα, σήμερα όμως σε καθημερινή βάση έχουμε αρκετά κρούσματα. Χωρίς να επιβαρύνεται ιδιαίτερα το σύστημα υγείας τουλάχιστον προς το παρόν, και αυτό είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Γιατί σημασία δεν έχει μόνο ο αριθμός των κρουσμάτων, αλλά η επιβάρυνση του συστήματος υγείας, η οποία αυτή τη στιγμή στην περιοχή μας δεν είναι σημαντική. Επισημαίνονται και μεταλλαγμένα στελέχη. Ειδικά το νοτιοαφρικανικό στέλεχος, παρότι οι νοσήσαντες δεν είχαν ιδιαίτερα συμπτώματα, το πρόβλημα είναι ότι δεν είναι τα εμβόλια ιδιαίτερα αποτελεσματικά. Και σας λέω κάτι πολύ σημερινό, ότι η Νότιος Αφρική σταμάτησε το εμβόλιο της Άστρα Ζενέκα, διότι μετά από ολοκλήρωση κλινική μελέτη δεν είναι αποτελεσματικός αυτό το στέλεχος. Αυτό καταλαβαίνετε ότι μπορεί να αναδιατάξει όλα τα προγράμματα εμβολιασμών που μπορεί να τρέχουν από εδώ και πέρα. Αν και σε εμάς δεν είναι διαδεδομένο το στέλεχος στην Ελλάδα, δεν έχει σημασία ότι είναι δυο στα Γιάννενα και ένα στον Βόλο. Ο κόσμος κινείται και επομένως σήμερα είναι στα Γιάννενα, αύριο θα είναι στο Βόλο και αύριο θα είναι στη Θάσο. Μας ήρθε από την Αθήνα. Και ήρθε από την Αθήνα. Και σημαίνει ότι υπάρχει στην Αθήνα. Εισαγόμενο εξ Αθηνών, ας πούμε, δεν ήταν από κάποιον που το πήρε από εδώ πέρα. Έτσι γίνονται τα μεταλλαγμένα στελέχη, κυκλοφορούν. Ελπίζουμε ότι δεν θα είναι το προέχον στέλεχος στην Ελλάδα όπως συμβαίνει στην Νότιο Αφρική και επομένως δεν θα τροποποιήσει το πρόγραμμα των εμβολιασμών 60-65 που ξεκινάει ως ονούπο και αυτό έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Θα περάσουμε δύσκολο Φεβρουάριο, ενδεχομένως Μάρτιο, έχουμε ένα-δύο δύσκολους μήνες μέχρι να έχουμε και τέταρτο διαθέσιμο της Johnson εμβόλιο στα 20 περίπου Μαρτίου. Περιμένουμε ότι δηλαδή τον Απρίλιο θα έχουμε μαζικούς εμβολιασμούς, το οποίο πραγματικά μετά το Πάσχα θα αλλάξει, ελπίζουμε, πάντα ελπίζουμε, την όλη εικόνα και θα μπορέσουμε να μπούμε σε μια κανονικότητα. Άρα λοιπόν, τούτος ο Φλεβάρης, που είναι ένας δύσκολος μήνας, η επαγρύπνηση όλων μας, τα μέτρα πρέπει να τηρηθούν με θρησκευτική ευλάβεια, έτσι ώστε να κρατήσουμε την περιοχή μας, να συνεχίσουμε να την κρατήσουμε σε σχετικά χαμηλά επίπεδα. Το υγειονομικό κεκτημένο θα πρέπει να είναι το εφαλτήριο για την ανάπτυξη της επόμενης μέρας.